βαθύτητα για μία από τις κορυφαίες και πιο ουσιαστικές λειτουργίες του σώματος, καθότι με την ψήφισή του προβλέπεται και προσδιορίζεται για το επόμενο έτος η οικονομική πολιτική που θα ακολουθήσει ο Δήμος μας. Ο Δήμος Κρικής, όπως ανέφερε πρωτήτερα και ο κ. Δήμαρχος, συγκαταλέγεται μέσα στους πρώτους Δήμους της χώρας που συνέδρασαν τον προϋπολογισμό, ο οποίος μάλιστα εγκρίθηκε από το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας του ΟΝΟΤΑ, γεγονός που καταδεικνύει σαφώς την οργανωτική και επιχειρησιακή ετοιμότητά του, αλλά και την οικονομική του επάρκεια. Διέπεται από τις αρχές της δημοσιότητας, της ενότητας, της καθολικότητας και της συνδίκευσης και της ειδικότητας των πιστώσεων. Στηρίζεται επίσης τις αρχές της ακρίβειας, της ειλικρίνειας και της αφήνειας. Η ορθολογική και ρεαλιστική αποτύπωση των οικονομικών στοιχείων του προϋπολογισμού του Δήμου Κρικής από το έτος 2019 μέχρι σήμερα γίνεται άλλωστε διακριτή από τον αριθμό των αναμορφώσεων που πραγματοποιούνται μέσα στο έτος κρίσης και οι οποίες πλέον δεν ξεπερνούν τις 12, σε αντίθεση με προηγούμενα διαχειριστικά έτη που έφταναν μέχρι και τις 30 αναμορφώσεις περίπου. Ο προϋπολογισμός του οικονομικού έτους 2025 ανέρχεται σήμερα σε 55.328.632,22 ευρώ και αναμένεται να ξεπεράσει τα 56 εκατομμύρια ευρώ. Παρουσιάζεται λοιπόν μια αυξανόμενη δυναμική σε σύγκριση με το 2024 κατά περίπου 10 εκατομμύρια ευρώ. Αποτυπώνει και προσδιορίζει αναλυτικά και με σαφήνεια τα εκτιμόμενα έσοδα, τακτικά και έκτακτα, έσοδα παρελθόν των οικονομικών ετών, τις πράξεις από δάνεια και αποκτήσεις, και διατηρεί σε υψηλά επίπεδα το χρηματικό υπόλοιπο του Δήμου, το οποίο αναμένεται να ανέλθει στο ποσό των 13.826.291,31 ευρώ. Ως προς το σκέλος των δαπανών, ενσωματώνει και εξειδικεύει τις απαιτήσεις όλων των διευθύνσεων, μελυνώντας για την ορθολογική κατανομή των πόρων με βάση τις πραγματικές τους ανάγκες, ενώ παράλληλα αυξάνει το αποθεματικό μας από 150.000 ευρώ το 2024 σε 500.000 ευρώ το 2025. Προβλέπει επίσης την αύξηση των δαπανών για επενδύσεις στο ποσό των 16 περίπου εκατομμυρίων ευρώ, αυξημένο κατά 6 εκατομμύρια ευρώ σε σχέση με το 2024, γεγονός που οφείλεται στην οριμότητα των χρηματοδοτούμενων έργων μας. Παράλληλα, στο πλαίσιο του προϋπολογισμού, δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στην κοινωνική πολιτική, επενδύοντας στη στήριξη των ευάλωτων ομάδων και στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής. Με προγράμματα που στοχεύουν στη φροντίδα των ηλικιωμένων, την ανακούφιση οικονομικά αδύναμων και μη προμηθειών οικογενειών, με εκπτώσεις και απαλλαγές στα δημοτικά τέλη της επιβαρύνσης, διαμορφώνουμε ένα δίκτυο προστασίας για όλους τους πολίτες του Δήμου μας. Ο προϋπολογισμός μας αποδεικνύει έμπρακτα τη δέσμευσή μας να στηρίξουμε όσους το χρειάζονται περισσότερο, χτίζοντας έναν Δήμο που λειτουργεί με αλληλεγγύη, αξιοπρέπεια και ισότητα για όλους. Επίσης, ο προϋπολογισμός του 2025 δίνει προτεραιότητα στην αναβάθμιση των πολιτιστικών υποδομών, τη διατήρηση και την ενίσχυση του πρασίνου, τη βελτίωση της καθαριότητας και την αναβάθμιση των σχολικών εγκαταστάσεων. Επενδύουμε σε πολιτιστικές πρωτοβουλίες που προάγουν την τοπική ταυτότητα και την πολιτιστική ανάπτυξη, προσφέροντας ποιοτικές εκδηλώσεις και υποστηρίζοντας τις πολιτιστικές δομές του Δήμου μας. Παράλληλα, διατηρούμε σε υψηλά επίπεδα τις δαπάνες για την καθαριότητα και την ανανέωση του εξοπλισμού, ώστε να ανταποκριθούμε αποτελεσματικότερα στις ανάγκες της καθημερινότητας και να εξασφαλίσουμε ένα καθαρό και βιώσιμο περιβάλλον. Επικεντρώνουμε τις προσπάθειές μας στη διαρκή αναβάθμιση των σχολικών εγκαταστάσεων, προκειμένου να διασφαλίσουμε ασφαλείς, λειτουργικούς και σύγχρονους χώρους μάθησης για τους μαθητές μας, ανταποκρινόμενοι στις ανάγκες της εκπαιδευτικής κοινότητας και ενισχύοντας την ποιότητα ζωής σε κάθε γωνιά του Δήμου μας. Στο σημείο αυτό, επιτρέψτε μου να κάνω ορισμένες παρατηρήσεις, προκειμένου να αποδώσουμε περισσότερη σαφήνεια την οικονομική συγκυρία μέσα στην οποία καλούμαστε να εκδίδουμε σήμερα τον προϋπολογισμό του έτους 2025. Όπως ανέφερε νωρίτερα και ο Δήμαρχος, υπήρξε σημαντική επιβάρηση των οικονομικών του Δήμου μας, η οποία οφείλεται σε πλήστους παράγοντες, όπως η αύξηση του ενεργειακού κόστους, η αύξηση στη μισθοδοσία, η αύξηση των πόσδων και το τέλος ταφής, η χρηματοδότηση των σχολείων και η εξυπηρέτηση δανειακών συμβάσεων, οι δόσεις των οποίων είχαν παγώσει κατά τη διάρκεια της υγειονομικής κρίσης. Οι επιβαρύνσεις αυτές καλύπτονται εν μέρη από την αύξηση των χρηματοδοτήσεων που λαμβάνει ο Δήμος μας από τους κεντρικούς αυτοκινητικούς πόρους, ποσό αυξημένο κατά 2,4 εκατομμύρια ευρώ σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, αλλά και από την συνεδρή οικονομική πολιτική που ακολουθεί η Δημοτική Αρχή προς το σκοπό της αποφυγής μετακίνησής τους στους δημότες μας. Εξ αυτού του λόγου, μάλιστα, διατηρήσαμε στα ίδια επίπεδα με το 2024 τα χρηματικά τέλη,
σε αντίθεση με τη συντριπτική πλειοψηφία των υπόλοιπων δήμων της χώρας, οι αυξήσεις των οποίων κυμαίνονταν από 9% και σε ορισμένες περιπτώσεις άγγιζαν το 150%. Καταθέτουμε επιπλέον ένα αξιόλογο και σημαντικά αυξημένο σε σχέση με το προηγούμενο τεχνικό πρόγραμμα, που καταδεικνύει την πρόθεση της Δημοτικής Αρχής να επενδύσει σε έργα υποδομής που θα βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των συμπολιτών μας. Εν κατακλείδη, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο προϋπολογισμός του έτους 2025 αποτυπώνει με σχετική ακρίβεια τα οικονομικά στοιχεία του Δήμου μας, είναι ρεαλιστικός, πλήρως εφαρμόσιμος και αποκνέει οικονομική ασφάλεια, ενώ απαντά με πιστικό τρόπο στις ανάγκες της καθημερινότητας και διαθέτει σαφώς αναπτυξιακό χαρακτήρα. Όπως γνωρίζετε, βέβαια, επειδή ο προϋπολογισμός αυτός είναι δυναμικός, θα αναμορφωθεί υποχρεωτικά στην πρώτη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου μέσα στο έτος 2025, καθότι θα γίνει η ενσωμάτωση των οικονομικών δεδομένων που θα προκύψουν ενός πίσης 31-12 του 2024. Τέλος, στο σημείο αυτό, κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω το σύνολο των υπαλλήλων της Διεύθυνσης Πανεπιστημίων Υπηρεσιών του Δήμου Κυφικής και ιδιαίτερως την Διευθύντρια των Πανεπιστημίων Υπηρεσιών, την κυρία Σπανού, που συνέβαλαν τα μέγιστα για την άρδεια και πλήρως την πληρωμένη συνθέση του προϋπολογισμού του έτους 2025. Σας καλώ επομένως να υπερψηφίσετε τον προϋπολογισμό και το ολοκληρωμένο πλαίσιο δράσης. Ευχαριστώ πολύ.